παρά την έντονη πολιτική διαμάχη ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το χρονικό διάστημα μεταξύ της 21ης Μαΐου και της 25ης Ιουνίου, η Ροδόπη, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου και σε ποσοστό 100% ενσωμάτωσης, αποτελεί το γαλατικό χωριό που δεν βάφτηκε μπλε στον εκλογικό χάρτη. Όπως και πριν από 35 ημέρες, έτσι και σήμερα, η Ροδόπη αποτελεί την περιφέρεια η οποία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες της επικράτειας βάφτηκαν μπλε. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας Ροδόπης, τα ποσοστά έχουν ως εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προηγείται με 33,6% και μία έδρα καθώς εξέλεξε βουλευτή τον Οσκιούρ Φερχάτ. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 28,89% και εξέλεξε βουλευτή τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με ποσοστό 19% εξέλεξε βουλευτή τον Ιλχάν Αχμέτ. Σε επίπεδο λοιπόν κομμάτων, η Ελληνική Λύση με 4,14%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 3,16%, οι Σπαρτιάτες με 3%, η Νίκη με 2,64%, το ΜΕΡ25 με 1,41% και η Πλεύση Ελευθερίας με 1,34%. Μετά από 3 μήνες εντατικού αγώνα, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Τώρα κυρίαρχο λόγο έχει ο λαός, ο οποίος θα αποφασίσει, και εμείς είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τις εντολές του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πάλευσαν δίπλα μου, όλους αυτούς που τόσα χρόνια μου δείχνουν εμπιστοσύνη, και να δεσμευτώ και τώρα, την τελευταία στιγμή, πριν τη διαμόρφωση του αποτελέσματος, ότι εγώ είμαι εδώ και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να στηρίξω αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ και τόσο πιστεύω. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, ο πιο σημαντικός τρόπος για να πούμε τις απόψεις μας και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας και φυσικά στην καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Σήμερα επιλέγουμε πρωθυπουργό και κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μας στο δρόμο της ασφάλειας και της προόδου, μακριά από τους κινδύνους και τις προκλήσεις της παγκόσμιας κοινότητας. Ψηφίζουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό για να πάει για μια Ελλάδα ισχυρή και να προχωρήσει η χώρα μας με ασφάλεια, πιο τολμηρά, πιο σταθερά και πάντα και μόνο μπροστά.